Και τι να πούμε. Έφυγε και η μπογιά από το μαλλί του Παντελίδη. Ο οποίος τιμωρήθηκε, το τιμωρήθηκε από την Κερκίδα. Κακώς τιμωρήθηκε. Και για μένα είναι υπερβολική η τιμωρία. Τιμωρική είναι υπερβολική. Καλός προπονητής. Ωραία. Εντάξει, έπλεξε τώρα σε ομάδα η οποία δεν έχει μεγάλες δυνατότητες πολλές. Υπάρχει το κίνητρο, αν τυχόν περάσει Παρτιζάν, να υπάρξει ένα άλλο Παρτιζάν στα playoff του Europa League. Άρα να πλακωθούν στις μπουνιές και στις ροπαλιές. Δεν νομίζω, θα είναι μάτσα ψηλού κινδύνου, θα υπάρχει. Ο Χρυσοχοίδης θα κάνει τον καμπόδι δηλαδή. Δεν θα αφήσει να κουνηθεί φίλο. Θα φανεί. Αν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία βλέπει εσύ σαν Σιριζέος παλιός ότι ας πούμε κατά κάποιο τρόπο έχει βάλει μια τάξη. Νομίζω η UEFA θα τα προλάβει. Ποια UEFA, για Νέα Δημοκρατία σε μιλάω, για UEFA μην μιλάω. Εντάξει, η UEFA θα επιληφθεί το θέμα. Α, η UEFA θα επιληφθεί. Βέβαια. Πώς ναι. Θα λήξει, πώς θα λήξει. Ποιο, το Μόρντε Άρης. Πώς θα λήξει 2-0. Κοίταξε, ένα παιχνίδι το οποίο παίζει το 8 Αυγούστου, δηλαδή μια ομάδα η οποία έχει πλήρη ρυθμό και τον Άρη ο οποίος είναι ακόμα συντόνιστη στην ομάδα μου. Ο Άρης θα πρέπει να κάνει αυτό που θα κάνει και ο Ολυμπιακός, αυτό που θα πρέπει να κάνει και ο Πάνος. Να χτίσει το τέρμα δηλαδή. Να χτίσει τα χαφ. Σάσα Μπάστα, ξέρω εγώ, Μέρι Λίντα, τι θα βάλει εκεί. Δεν εκτιμώ το νορβηγικό πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι είναι υποδέστερο του ελληνικού. Βρεάσε τώρα σε τι κάνει. Αλλά είναι σε αγωνιστικό ρυθμό. Πόσα μπάσκετ έχει παίξει η Μόλτε. Έχει αρκετά. Αρκετά είναι σε ρυθμό. Είναι σε ρυθμό. Και ο Άρης έχει τον Ιντέγε τα πρώτα 10 μέτρα σε ένα χρόνο. Κοίταξε, η Μόλτε και ο Άρης. Ναι, η αλήθεια είναι η Μόλτε την παίζει. Καθαρό 4-4-2. Η κλασική νορβηγική ομάδα. Σε 40 μέτρα οι γραμμέ. Παλαιού Βρετανικού τύπου ποδόσφαιρο. Ωραία. Οι χαφ κάνουν παιχνίδι. Τα γνωστά. Εντάξει, είναι αυτό που λέμε εραστές του παλιού ποδοσφαίρου, ρομαντική νορβηγή. Ναι. Θα χαρούμε ποδόσφαιρο, αν και εγώ δεν πρόκειται να το παρακολουθήσω. Θα είμαι σε άλλο. Το Μόλτε Άρης. Ναι. Γιατί? Θα βλέπω φιλικό, Ξάνθη Βόλος. Είσαι τρελός. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είσαι παράδοξο. Έχει. Στα πάλι Ξάνθη. Βέβαια, γιατί. Το αμάξι το καινούργιο Χιουντάι. Ναι. Καλό είναι. Καλό είναι. Καλό. Να πάρω μια εικόνα από μια ομάδα η οποία πληρώνει 600 χιλιάρικα συμβόλαιο για την Ξάνθη. Ναι. Με τον Εδουάρδο που ήρθε από την Πράγα δανεικό χωρί ενίκιο. Και εδώ Μόλτε Άρης. Γιατί να το δω, με ενδιαφέρει ο Άρης. Τι? Δεν με ενδιαφέρει ο Άρης, με ενδιαφέρει Ξάνθη, να δω την ομάδα μου. Είσαι φίλος του ποδοσφαίρου και θα δεις το Μόλτε Άρης. Γιατί να το δω, αδιάφορο παιχνίδι μου είναι. Δεν έχει κάποιο κίνητρο ένας μέσος ποδοσφαιρός να δει το Μόλτε Άρης σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Να δω τι δηλαδή. Και θα έχει μια νορβηγική ομάδα που θα παίζει με φορτώματα. Χαίρομαι πολύ. Δεν πάω να δω και ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, το ίδιο θα δω. Α, δεν παίζει το ποδόσφαιρο που αγαπάς εσύ που. Όχι, είναι παροχημένη φιλοσοφία ομάδα η Μόλτε. Μήπως καλομάθαμε τώρα με τον παπά ο Κάγιαξ και ό,τι βλέπουμε θα μας ξυνίζει και θα μας βρωμάει. Δηλαδή, θα δω 10 ευρώ τον Ατρόμητο που το θεωρώ ανταγωνιστή για την Εξάδα για την Ξάνθη. Ναι. Η Ξάνθη. Πες θέλω από πάνω στο βέντεο ένα μήνυμα. Είναι διακοπές με την σύζυγο την. Τι να πούμε για το βέντεο.